ολοκληρώθηκαν οι εργασίες από τη μία συντήρησης και από την άλλη ανάδειξης των πεζοπορικών διαδρομών, θεματικός τουρισμός, εκεί όπου έχουν στρέψει το βλέμμα οι αυτοδιοικητικοί στον Πλατανιά. Πάμε στον κύριο Μανούσο Βουλγαράκη, τον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο για τα μονοπάτια της περιοχής εκεί στο Δήμο Πλατανιά. Την καλησπέρα μας, κύριε Βουλγαράκη, πώς είστε? Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκομαι κοντά σας απόψε. Δική μας η χαρά. Να σας πω ότι ο Δήμος Πλατανιά έχει 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση, μια απέραντη έκταση. Πραγματικά αξίζει να την επισκεφτεί οποιοδήποτε. Και βρισκόμαστε και εμείς στην ευχάριστη θέση. Συντηρούμε σε ένα τριετή σχεδιασμό που είχαμε κάνει όλες μας τις περιπατητικές διαδρομές και όχι μόνο. Εμείς ονομάζουμε τρία φαράγγια σε ανάλογες δημοτικές ενότητες. Εάν έχω χρόνο θα μπορώ να σας αναφέρω μερικά από αυτά. Έχουμε το φαράγγι των Βαβουλέδων στα Ρούματα, έχουμε το Μποριανό και το Κιδόνι στα όμορφα Καράνου, έχουμε το φαράγγι της Αρακίνας στην κοινότητα Μεσκλών, είναι ένα φαράγγι το οποίο βρίσκεται σε περίπου ενώνονται οι δύο πλευρές, είναι εφάμιλο της Σαμαριάς, προς το ούτε θέλουμε να πάρουμε τα πρωτεία, αλλά αξίζει περιπατητικές διαδρομές, πραγματικά μια όαση, μας πάει σε άλλους κόσμους, αξίζει να την επισκεφτεί οποιοδήποτε. Σίγουρα έχουμε κάνει ο σχεδιασμό μας σε αυτά τα τρία μονοπάτια, αλλά και όχι μόνο, έχουμε καταφέρει φέτος για πρώτη φορά να κάνουμε μια πολιτιστική διαδρομή, ένα όνειρο θα έλεγα του απερχόμενου, δεν υπάρχει σήμερα στη ζωή του κυρίου προηγούμενου δημάρχου Κολυμπαρίου, του κυρίου Πολυχρονίδη, τα οποία ενώσαμε μια διαδρομή η οποία έχει να κάνει με την Επισκοπή, με τα Μοθιανά, με την ελιά της Βούβες. Είναι μια πολιτιστική διαδρομή η οποία πραγματικά αναδεικνύει μουσιακά τοπία της περιοχής και όχι μόνο. Δεν είναι όμως μόνο αυτά που κάνουμε στο Δήμο Πλατανιά. Υπάρχει και μία εξέλιξη. Αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί, κύριε Παναγιωτόπουλε, ακόμα. Ναι, πείτε μας. Είναι περίπου 130 χιλιόμετρα. Είναι μια μελέτη της Foot Path of Greece. Είναι οι ολοκληρωμένοι χωρικές επενδύσεις στα ονομαζόμενα όχι. Είναι περίπου 130 χιλιόμετρα, 117 περιπατητικές διαδρομές. Αυτές πιστεύουμε ότι θα τις έχουμε ολοκληρώσει στο πρώτο εξάμηνο του 2023. Σίγουρα είναι και μια άλλη διαδρομή στο Μπρασές, στα πολύ ορεινά του Δήμου μας. Ναι. Είναι η Βασιλική Στράτα, όπως τα λέγαμε, του Μπρασέ. Είναι από πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης από Λίντερ. Σχεδιάζομαι, βοηθάμε. Κύριε Βουλγαράκη, θέλω λίγο να εστιάσουμε για να καταλάβω γενικά και την ταυτότητα του σχεδιασμού. Την επόμενη τουριστική περίοδο, 2023, που ξένοι θα βρεθούν στην περιοχή σας, από τους πλέον τουριστικούς δήμους της Ελλάδας εκεί, ο Πλατανιάς, όχι μόνο στην Κρήτη, τι διαφορετικό θα δουν σε αυτές τις πεζοπορικές διαδρομές? Ποια είναι η διαφορετικότητα στο κομμάτι της εμπειρίας που θα βιώσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Παραδίδομαι ένα κομμάτι μέσα από ένα δάσος, μέσα από μια όαση, ναι, αλλά το παραδίδομαι ασφαλές και συγχρόνως στην πορεία του αυτή της διαδρομής, ναι, εκτός από τη φύση, εκτός από την ομορφιά, προβάλλουμε και όλο το μουσιακό κομμάτι της περιοχής. Με ποιον τρόπο, δηλαδή? Θα σας πω ένα παράδειγμα. Θα περάσουν από την Επισκοπή, θα δούνε τη Ροτόντα, θα πάνε στα Μοθιανά, θα δούνε το νερόμυλο, θα περάσουν από τις Βούβες, θα δούνε την αρχαία ελιά. Μα νομίζω ότι τους γεμίζουμε όλο το πρόγραμμά τους και όχι μόνο αυτό. Θα περάσουν από άλλες διαδρομές, εξίσου μουσιακές, εξίσου αξιόλογες. Συνδυόμαι το κομμάτι του τουρισμού, το προφίλ μας γενικά του Δήμου Πλατανιά που ανεβαίνει. Φροντίζομαι να έχουμε τα short cut που λένε, δηλαδή ακόμα και στον Πλατανιά, ανακαλύπτουμε διαδρομές των 800, των 1 χιλιόμετρου, του 1,5, που περνάνε μέσα από φαράγγια, μέσα από ποτάμια, μέσα από το βράχο του Πλατανιά. Φροντίζομαι να τους δώσουμε αυτό που νομίζω θέλει ο επισκέπτης μας. Ο επισκέπτης θέλει να δει την ταυτότητά μας, την ιστορία μας. Έχουμε σε κάθε μονοπάτι, υπάρχει το ιστορικό της περιοχής και δεν θα σας κρύψω ότι αυτές οι διαδρομές που ετοιμάζομαι και που διασχίζουν το Δήμο Πλατανιά ξεκινάνε από τα παράλια. Ο Δήμος Πλατανιά ξεκινάει από τη θάλασσα. Ναι. Υπάρχει ιστορίες. Υπάρχουν, παραδείγματος χάρη, σε ένα μέρος στην Τρομάρισα υπάρχει η ιστορική συμφωνία της Τρομάρισας,
που βρεθήκαν οι καπεταλνέοι, οι βασιλιάδες, ο πρώην Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, όπου εκεί πιστεύουμε ότι έγινε η μεγάλη συνάντηση. Μάλιστα. Που δεν έγινε εμφύλιος πόλεμος. Έχουμε να το είναι πολύ σημαντικά, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά τα οποία μας λέτε και είναι αξιέπαινη προσπάθεια. Και εγώ με αντικειμενική, έτσι, θα πάρω μια αντικειμενική θέση. Πραγματικά δείχνετε το δρόμο στο πώς μπορεί να αξιοποιηθεί αυτό το κομμάτι του θεματικού τουρισμού που έχει να κάνει με τα μονοπάτια. Εγώ θα χαρώ πάρα πολύ να κάνουμε και ένα ρεπορτάζ εκεί, να βρεθεί κάμερα εδώ τη εκπομπή. Στο site του Δήμου και του Μητρόπολη μπορείτε να δείτε. Και να πούμε περισσότερα. Λοιπόν, να πούμε περισσότερα. Ακριβώς. Ένα πράγμα θέλω να σας πω. Ναι. Εμείς έχουμε ένα καλό καπετάνιο στο Δήμο. Σίγουρα όμως τώρα τελευταία ακούμε έτσι. Θα ήθελα να του στείλω ένα μήνυμα και αυτός είναι ο δήμαρχος μας. Αλλά πριν πω για τον Δήμαρχο, θέλω να πω ότι έχει μια εξαιρετική ομάδα στην τεχνική υπηρεσία και κουκουλά. Ένας συνεργάτης του, ο Μάρκος ο Μαλανδράκης. Δεν γίνεται κάτι από ένα άτομο, γίνεται μάλιστα, από μια σωστά, ομάδα. Σωστά. Λοιπόν, τώρα, αν τολμήσει ο Δήμαρχός μας και μας φύγει, ξέρετε κάτι, οι Κισαμίτες είχαν πάει στη Γερμανία κάποτε και φέρανε τον Ειρηνέο πίσω. Του τη φυλάμε λοιπόν κι εμείς. Μάλιστα, λοιπόν, με αυτό το μήνυμα λοιπόν. Προς πολλούς αποδέκτες κλείνουμε. Να είστε καλά, να είστε καλά κύριε Βουλγαράκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παναγιωτόπουλε. Να είστε καλά.